Στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο προσκήνιο και στο επίκεντρο βρίσκεται το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο βέβαια βρίσκεται και είναι στο στάδιο της διαβούλευσης. Έχουν εκφραστεί ενδιασμοί, αντιρρήσεις και αμφιβολίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικές είναι τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν λόγο ότι καταργείται από την κυβέρνηση το 8ωρο βέβαια και μειώνονται μισθοί. Θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Τι απαντάτε σε αυτές τις σκληρές αναφορές στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφορικά με το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και εβδομάδες προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία καταργεί το 8ωρο. Εμείς απαντάμε ότι αυτό δεν ισχύει και κάπως έτσι καλύπτει το δημόσιος διάλογος. Και αυτό είναι κρίμα, διότι μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Τι σημαίνει ότι δίνει δύναμη στον εργαζόμενο? Σημαίνει ότι πρώτον δίνει τρόπους για να αυξήσει ο κάθε εργαζόμενος το εισόδημά του. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά εισάγεται ένας ρεαλιστικός, πραγματιστικός τρόπος με τον οποίο θα πληρώνονται επιτέλους οι υπερορίες. Είναι πραγματικά στενάχρονο να βλέπεις νέα παιδιά σε διάφορες επιχειρήσεις να δουλεύουν πολύ παραπάνω από το 8ωρο και να μην πληρώνονται ή να μην έχουν την επιλογή να αναπληρώσουν αυτές τις ώρες με ρεπό, με άδειες, με ελεύθερο χρόνο για τη ζωή τους. Αυτό λοιπόν έρχεται και ρυθμίζεται επιτέλους στο νομοσχέδιο και η δύναμη που θα έχει ο εργαζόμενος θα είναι η ψηφιακή του κάρτα. Άρα λοιπόν οι υπερορίες θα δηλώνονται κατευθείαν στην ψηφιακή κάρτα εργαζομένου, η οποία είναι συνδεδεμένη με το Υπουργείο Εργασίας, με το σύστημα Εργάνη. Και άρα κανένας εργοδότης δεν θα μπορεί ουσιαστικά να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο. Επίσης, μπαίνουν πολύ αυστηρές ρυθμίσεις για θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση. Δεν θα μπορεί πλέον κανείς να εκμεταλλεύεται ή να κακοποιεί ή να παρενοχλεί σεξουαλικά χωρίς να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Υπάρχει άδεια πατρότητας, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει απαγόρευση απόλυσης και για τον πατέρα σε νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν ένα παιδί, έχουν αυτή την ευλογία και κάνουν ένα παιδί. Και ο πατέρας πλέον για 4 μήνες θα έχει απαγόρευση απόλυσης από την επιχείρησή του. Επεκτείνονται οι απαγορεύσεις στους λόγους απολύσεων. Ανεβαίνει το πλαφόν στις υπερορίες από 96 ώρες σε κάποιους τομείς και 120 κάποιους άλλους, πάει πλέον σε 150. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο εισόδημα για τον εργαζόμενο, ο οποίος επιλέγει ο ίδιος να κάνει υπερορίες. Και όλα αυτά στο συνολικό πλαίσιο της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Εμείς θέλουμε ένα μοντέλο το οποίο θα δουλεύει ως εξής. Παρατηρώντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη, τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, τη Silicon Valley για παράδειγμα, την Google, την Tesla, την Apple, βλέπεις ότι το μοντέλο της συνεχούς και αδιάκοπης εργασίας έχει αποτύχει. Και αυτές οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας εργαζόμενος για να μπορεί να είναι παραγωγικός πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ένας χαρούμενος άνθρωπος. Χαρούμενος και ικανοποιημένος από τη δουλειά του και τη ζωή του. Άρα λοιπόν, γι' αυτό δίνουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον εργαζόμενο και περισσότερα εργαλεία επιλογής, είτε για να αυξήσει το εισόδημά του είτε για να ελεύθερο χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται και στην περίφημη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση, χωρίς την παρέμβαση σωματείων. Τι απαντά η κυβέρνηση? Λοιπόν, καταρχάς η διευθέτηση του χρόνου εργασίας υπάρχει στη χώρα μας εδώ και 30 χρόνια. Έτσι, και ήδη επί ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αρκετές συμβάσεις οι οποίες έφερε στο φως δημοσιότητας και ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός εργασίας. Για παράδειγμα, ήδη μια πολύ μεγάλη ελληνική επιχείρηση παρουσίασε ο υπουργός τη σύμβαση, τη σύμβαση εργασίας, η οποία υπεγράφει επί ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπει κανονικά διευθέτηση χρόνου. Η διευθέτηση χρόνου τι είναι? Μόνο αν το επιλέξει ο ίδιος ο εργαζόμενος, στην περίπτωση που θα δεχθεί, θα συμφωνήσει να δουλέψει παραπάνω κάποιες μέρες, ή αυτές τις ώρες θα τις δουλέψει ως υπερορίες και θα πληρωθεί κανονικά, όχι κανονικά, προς αυξημένο ορομίσθιο, είτε θα επιλέξει αυτές τις ώρες που θα συμφωνήσει με τον εργοδότη του να τις δουλέψει παραπάνω, να τις πάρει σε άδεια ένα επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, εισάγουμε και το θεσμό της τετραήμερης εργασίας. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος το 40ωρό του την εβδομάδα, το οποίο είναι θεσμοθετημένο και κατοχυρωμένο, 40 ώρες την εβδομάδα, να το κάνει σε 4 ημέρες αντί για 5, θα έχει αυτό το δικαίωμα. Άρα λοιπόν,
μια οικογένεια η οποία επιλέγει να περάσει περισσότερο χρόνο, ας πούμε, με την, στο σπίτι, να περάσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα έχει το δικαίωμα. Ή ένας φοιτητής ο οποίος ταυτόχρονα δουλεύει, θα μπορεί να διευθετήσει το χρόνο του με περισσότερες ώρες εργασίας ένα διάστημα και πολύ λιγότερες ή καθόλου όταν θα έχει εξεταστική, για παράδειγμα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτή η πρακτική, κακά τα ψέματα, συνέβαινε ήδη στην αγορά εργασίας. Εμείς ερχόμαστε και τη ρυθμίζουμε στο να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και επιλογές ο εργαζόμενος. Χωρίς τη χρήση του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, το 80% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν έχει σωματεία. Εμείς λοιπόν γι' αυτό ακριβώς ερχόμαστε και δίνουμε δύναμη ατομικά στον εργαζόμενο για να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα δικαιώματά του και τα εργαλεία που του δίνει η νομοθεσία, επειδή ακριβώς δεν έχει κάποιο σωματείο να τον εκπροσωπήσει. Δεν μπορεί σε μια επιχείρηση η οποία δεν υπάρχει σωματείο, δεν εκπροσωπείται από κανέναν, δεν μπορεί ουσιαστικά με συλλογικό τρόπο να προωθήσει τα δικαιώματά του και τα αιτήματά του απέναντι στην εργοδοσία να μην έχει εργαλεία προστασίας από τον νομοθέτη. Ερχόμαστε λοιπόν και νομοθετούμε δύναμη ατομική και στον εργαζόμενο. Φυσικά όπου υπάρχει σωματείο και μπορεί να υπογραφεί μια σύμβαση με την παρέμβαση του σωματείου, θα έχει τον πρώτο λόγο το σωματείο, όπως σημαίνει σήμερα. Για ποιους λόγους η αξιωματική αντιπολίτευση πιστεύετε παρουσιάζει τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο κατά κάποιο τρόπο στη μητέρα των μαχών? Θέλει να κερδίσει κάτι? Γιατί παραδοσιακά η αριστερά στη χώρα μας είναι δίθεν η προστάτηδα του εργαζόμενου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα, πολύ μεγάλος μύθος. Διότι καμία πορεία και καμία απεργία και καμία αφίσα σε δρόμους κολλημένη, η οποία λέει προστατεύουμε τον εργαζόμενο εμείς οι αριστεροί, δεν έχει καταφέρει όντως να του προσφέρει κάτι στην πράξη. Άρα λοιπόν κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νομοσχέδιο που δεν υπάρχει. Λέει καταργείται το 8ωρο, να το καταργούμε. Λέει ότι βάζεται πλαφόν στις υπερορίες, ενώ αυξάνονται οι δυνατότητες της υπερορίας. Λέει μια σειρά από ψέματα, διότι έχει συνηθίσει την ελληνική κοινωνία να παρουσιάζεται ως αυτόκλητος προστάτης του εργαζομένου. Στην πράξη και στο τέλος αυτής της τετραετίας θα καταλάβει ο εργαζόμενος, θα συγκρίνει τι έκανε γι' αυτόν η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με το 2019 και τι έκανε γι' αυτόν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα, να πάμε στην σταδιακή άρση των μέτρων και των περιορισμών. Αυτές οι αποφάσεις είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αν συνυπολογίσουμε και τον αριθμό των κρουσμάτων, βέβαια, σε καθημερινή βάση. Όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες, ο αριθμός των εμβολιασμένων συμπολιτών μας συνεχώς ανεβαίνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό να ανοίγει η αγορά όλο ένα και περισσότερο όσο αυξάνονται και οι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι το λογικό και με βάση τα δημοσιονομικά πρωτόκολλα, αλλά και με βάση την κοινή λογική, την οποία καταλαβαίνει ο καθένας μας. Είναι πολύ μεγάλο στόχος φυσικά της χώρας να, και ειδικά στην Κρήτη, η οποία είναι ένας πανέμορφος προορισμός, να έρθουν ξένοι τουρίστες και να απολαύσουν τις διακοπές εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, σε όλα τα νησιά. Και γι' αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στους εμβολιασμούς στα νησιά. Όμως είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είναι ένας αγώνας στην ουσία με το χρόνο. Και γι' αυτό παθίζουμε με σταδιακά βήματα. Δεν μπορεί να γίνει αμέσως το άνοιγμα όλης της αγοράς, ούτε μπορεί να γίνει χωρίς να ακούμε τους ειδικούς, τους δημοσιολόγους. Η συζήτηση για εκλογές πότε θα ανοίξει? Συζήτηση για τις εκλογές έχει ανοίξει και την έχει κλείσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα. Κύριε Κυριανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.